Ξέρουμε όλοι ότι οι πολιτικές της λιτότητας των μνημονίων που επευλήθησαν στη χώρα μας δημιούργησαν μια πρωτοφανή κατάσταση. Ποια? Η Ελλάδα, μια χώρα ευρωπαϊκή, σε καιρό ειρήνης, βιώνει τα αποτελέσματα ενός πολέμου. Τα αποτελέσματα αυτού του ακήρυχτου πολέμου είναι η ανθρωπιστική κρίση. Τι σημαίνει η ανθρωπιστική κρίση? Σημαίνει 2,5 εκατομμύρια οικογένειες ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Δεν έχουν δηλαδή, μια και μιλήσατε για το ελάχιστο κοινωνικό, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ούτε 500 ευρώ το μήνα για να ζήσουν 4 άτομα. Δυνατούν να πληρώσουν το ηλεκτρικό, να πληρώσουν το νερό, τη στέγαση, υποσιτίζονται, δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δεν μπορούν να μετακινηθούν για να αναζητήσουν εργασία. Ανεργιώντες και ούσες. Η παράλληλη κατάρρευση του κοινωνικού κράτους επέτεινε τα χαρακτηριστικά της ανθρωπιστικής κρίσης και άφησε τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα, τα οποία πολλαπλασιάζονται με ταχύτατους ρυθμούς, απροστάτευτα να βιώνουν την απόγνωση και την απελπισία. Η ανθρωπιστική κρίση, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, είναι η ακραία έκφραση της ανεργίας, της αποεπένδυσης, της εσωτερικής υποτίμησης. Η ανθρωπιστική κρίση που βιώνει η Ελλάδα είναι το τρομακτικό πρόσωπο των μνημονίων. Τι λένε οι εταίροι μας αυτές τις μέρες στις συνεννοήσεις στον κύριο Βαρουφάκη, στον πρόεδρο και πρωθυπουργό της χώρας? Τι τους λένε? Τους λένε ότι αναγνωρίζουν ότι η ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα είναι όνειδος για το ευρωπαϊκό γίγνεσθε, στο οποίο θα επιθυμούσαν να βοηθήσουν, λένε οι εταίροι. Αλλά, υπό ποιον όρο? Υπό τον όρο να συνεχίσουμε τις πολιτικές λιτότητας των μνημονίων και των πρωτογενών πλεονασμάτων για την εξυπηρέτηση ενός χρέους που όλοι ξέρουν ότι δεν πρόκειται να πληρωθεί. Αυτό είναι ο παραλογισμός. Αυτό είναι η τρομακτική υποκρισία. Αυτό ακριβώς το σημείο. Οι Έλληνες δεν ζητάνε συσίτια, δουλειά ζητάνε. Ζητάνε την αξιοπρέπειά τους, την αξιοπρέπεια της εργασίας και όχι τις ενοχές της ελεημοσύνης. Αυτό διαπραγματεύεται σήμερα η κυβέρνησή μας. Αυτό εκεί την Τετάρτη. Ένα σχέδιο δηλαδή που θα αποδώσει τα επόμενα χρόνια τη δυνατότητα εργασίας και θα επανεντάξει τα θύματα της ανθρωπιστικής κρίσης ενεργά στην κοινωνία. Όχι επιδόματα. Άμεσα όμως τώρα, με δεδομένη αυτή την κατάσταση, ο πρώτος στόχος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Βεβαίως, θα αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση με ένα ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως ακριβώς περιγράφονται στον πρώτο πυλώνα του προγράμματός μας στη ΔΕΘ, ώστε να προστατευτούν τα θύματα της κρίσης και παράλληλα να ενεργοποιηθούν και να συμμετάσχουν σε ένα νέο κοινωνικό γίγνεσθε αλληλεγγύης, συμμετοχής και συλλογικής οργάνωσης. Δεν τους θέλουμε να τους δίνουμε ένα πιάτο φαΐ. Τους θέλουμε να συμμετέχουν σε αυτή την ιστορία. Να συμμετέχουν και να οργανώνονται συλλογικά. Τα θύματα της κρίσης δεν είναι παρείες της κοινωνίας μας που αιτούνται ελεημοσύνη. Εμείς τους θέλουμε από την πρώτη στιγμή, τώρα, ενεργούς πολίτες που συμμετέχουνε για αυτήν όλη την προσπάθεια, που συμμετέχουν μέσα σε αυτό το γίγνεσθε και θα βγει, για να βγει η χώρα μας παράλληλα από την κρίση. Θα αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτά που ξέρετε, που τα ξέρει όλος ο ελληνικός λαός και τα περιμένει, δηλαδή τις ανάγκες για ηλεκτρικό ρεύμα και διατροφή χιλιάδων απορών οικογενειών, ενδεικτικά λέμε 300.000, και το λέμε ενδεικτικά γιατί μένει να αποδειχθεί αυτό, να αποδειχθεί, και έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια για να το βρούμε αυτό, γιατί εσείς δεν μας είπατε μέχρι σήμερα ποιοι είναι αυτοί, δεν μας το είπατε. Θα αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες στέγασης με διαμερίσματα
για άπορες οικογένειες και λέμε πάλι ενδεικτικά για 30.000 οικογένειες. Θα παρέχουμε ειδική κάρτα μετακίνησης για τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε μακροχρόνια άνεργους και όσους ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Και παράλληλα, όπως ξέρετε, τα άλλα τρία μέτρα που συμπληρώνουν αυτά τα τέσσερα, αποκατάσταση του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη, όσους λαμβάνουν σύνταξη κάτω από ή έως 700 ευρώ, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιση στους ανέργους και τέλος από την εξίσωση, από την κατάργηση της εξίσωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, θέρμανσης και κίνησης και βεβαίως την επιδότηση της θέρμανσης. Τι απαιτούν αυτά τα μέτρα τα 7 για να γίνουν, πώς σκοπεύουμε να τα σχεδιάσουμε? Πρώτον, συντονισμό των συναρμόδιων Υπουργείων Εργασίας, Υγείας, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Παιδείας, Ανάπτυξης και Οικονομίας. Ευτυχώς έχουμε ένα μικρό σχήμα και μπορούμε να συνεργαζόμαστε. Δεύτερον, καταγραφή των πραγματικών αναγκών και άμεσο προσδιορισμό των επωφελούμενων. Αυτό είναι το εξαιρετικά δύσκολο, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Δηλαδή, ταχύτατη αποτύπωση και χαρτογράφηση της παρούσας κατάστασης σε επίπεδο περιφέρειας και τοπικής αυτοδιοίκησης. Τρίτον, οι περιφέρειες, οι Δήμοι, η Εκκλησία της Ελλάδος, οι οργανώσεις έμπρακτης αλληλεγγύης από την κοινωνία των πολιτών, διαπιστευμένες και άτυπες, είναι οι φυσικοί σύμμαχοί μας και οι άμεσοι συνεργάτες μας που θα επιδιώξουμε να συντονίσουμε για να εντοπιστεί κάθε οικογένεια που έχει πραγματική ανάγκη. Στόχος μας είναι η συγκρότηση μιας ομπρέλας δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο όλων των παραπάνω συνιστοσών που θα συνεργάζονται μαζί με διαδικασίες ουσιαστικής διαβούλευσης και συμμετοχής των πολιτών επωφελούμενων και μη. Επιθυμούμε τη συνεργασία με τα κινήματα αλληλεγγύης που αναπτύσσονται αυτά τα χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα. Η ανάπτυξή τους με σύνθημα «Κανείς μόνο στην κρίση» ανάσχεσε τον αριθμό των αυτοκτονιών. Δημιούργησε νέα κύτταρα κοινωνικής συγκρότησης, δημοκρατίας και αυτοδιαχείρισης. Σε αυτά τα κύτταρα ενός νέου μοντέλου κοινωνικής συγκρότησης ενεργού. Ο φασισμός και ο ρατσισμός δεν μπαίνει μέσα. Επιθυμούμε λοιπόν τη μεγάλη εμπειρία αυτών όλων των δικτύων, τα οποία απέκτησαν μια συγκλονιστική τεχνογνωσία της φτώχειας. Μπορούν από το τίποτα να τρέφουν τον κόσμο. Έχουμε μία μεγάλη τεχνογνωσία αυτή τη στιγμή της φτώχειας, καταγεγραμμένη και πιστοποιημένη μέσα από μας και την εμπειρία μας, όχι με σφραγίδες. Έχουνε μία... Είναι σπέρματα, είναι υβρίδια μιας νέας κοινωνικής, αν θέλετε, συγκρότησης. Αυτή την εμπειρία θέλουμε να ενσωματώσουμε στις πολιτικές μας. Δράσεις που ο ίδιος ο λαός δημιούργησε για να αντιμετωπίσει την κρίση, επιδεικνύοντας τεράστια αποθέματα φαντασίας, κουράγιου, αξιοπρέπειας, αλληλεγγύης. Εμπνεόμαστε από αυτά τα νέα υποδείγματα και τα ενθαρρύνουμε σε αυτή τη φάση με κάθε τρόπο. Σήμερα, κινήματα αλληλεγγύης και συλλογικότητες από ολόκληρη την Ευρώπη έρχονται για να μελετήσουν και να ενισχύσουν αυτές τις πρωτοφανείς δράσεις του ελληνικού λαού. Γνωρίζετε τα κοινωνικά ιατρία, τα οποία βρίσκονται εξαπλωμένα σε όλη την Ελλάδα, τα οποία συγκροτούνται από μεγάλες ομάδες γιατρών, νοσηλευτών και αλληλέγγυων πολιτών και τα οποία εξυπηρετούν εθελοντικά χιλιάδες άπορους και ανασφάλιστους συμπολίτες μας. Πιστεύουμε ότι όλες αυτές οι δράσεις φέρνουν στο σήμερα το νήμα της ιστορικής μνήμης, όταν ο λαός δηλαδή εγείρεται για να επιβιώσει, όπως έκανε στην κατοχή, όπως έκανε το ΕΑΜ.
Ο πρώτος πυλώνας λοιπόν του προγράμματός μας αφορά τη διασφάλιση βασικών συνθηκών διαβίωσης για όλους τους κατοίκους που είναι θύματα της ανθρωπιστικής κρίσης και τη συμμετοχή τους παράλληλα στο κοινωνικό γίγνεσθε. Θα κινητοποιήσουμε άμεσα το δημόσιο σύστημα κοινωνικής προστασίας. Θα αξιοποιήσουμε και θα επιταχύνουμε όλες τις δυνατότητες που μας δίνουν οι κοινοτικοί πόροι, την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους, ΦΕΑΔ. Θα αναθεωρήσουμε όπως προβλέπετε ήδη άλλωστε το ΣΕΣ 2020, το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης, τον ΕΟΕΣΠΑ, σε επίπεδο σχεδιασμού και εξειδίκευσης. Όλες οι δράσεις, θέρμανση, ρεύμα, κατάρτιση, εργασία, συμβουλευτική κτλ., κατευθύνονται στους φτωχούς και αποκλεισμένους και συνδέονται με το στόχο της ενσωμάτωσης δια της εργασίας, όπως και τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα από το ΕΣΠΑ που έχουν καταρτιστεί στις περιφέρειες και τα οποία περιμένουν αυτή τη στιγμή την εξειδίκευση των πολιτικών μας, της κυβέρνησης, και τα οποία δεν κάνατε. Για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης θα επανασυστήσουμε και θα διευρύνουμε το ρόλο του οργανισμού εργατικής κατοικίας σε οργανισμό κοινωνικής κατοικίας και θα χρησιμοποιήσουμε άδεια διαμερίσματα και σχολάζουσα δημόσια περιουσία προς τούτης. Ιδιαίτερα θα επικεντρωθούμε στην αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας. Ηλικίες 0 έως 17 ετών που έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα χρόνια εφαρμογής των μνημονιακών πολιτικών, αγγίζοντας τον ντροπιαστικό ποσοστό του 36% από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να ακούμε κάθε τόσο από τα μίντια ότι ένα παιδί λιποθύμησε μέσα στην τάξη. Γι' αυτό καλούμε τα σχολεία να συμβάλλουν στην καταγραφή και τον εντοπισμό όλων αυτών των περιπτώσεων, τους συλλόγους δασκόντων, τους γονείς, να συμπράξουν για να καταγράψουμε όλες τις περιπτώσεις εξ αρχής. Δεν σκοπεύουμε βέβαια να σπαταλήσουμε ούτε ένα ευρώ σε μαύρες τρύπες. Το κρισιμότερο είναι να βρούμε ταχύτατα τους πραγματικούς δικαιούχους αυτής της βοήθειας. Είναι γεγονός και το ξέρουμε καλά ότι όσο βαθύτερη είναι η φτώχεια και συνεπώς η ανάγκη για κοινωνική προστασία, τόσο πιο αναποτελεσματική έχει υπάρξει μέχρι σήμερα η παρέμβαση. Δεν βρίσκει τον πραγματικά πολύ φτωχό. Αυτή την πανθομολογούμενη ανεπάρκεια επιθυμούμε να αντιμετωπίσουμε. Ο ελληνικός λαός πρέπει να καταλάβει σήμερα, από εδώ, από τη Βουλή, ότι η φτώχεια δεν είναι ντροπή. Ο Έλληνας δεν είναι ένοχος επειδή είναι άνεργος. Του ζητάμε με αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια να συμμετάσχει στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Δεύτερος στόχος του Υπουργείου μας είναι η οικοδόμηση ενός εθνικού συστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης που θα προκύψει από μεγάλες θεσμικές μεταρρυθμίσεις για την ανασυγκρότηση της κοινωνικής πρόνοιας και των δημόσιων πολιτικών αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ένα νέο ΕΣΥ δηλαδή στο χώρο της πρόνοιας. Αυτό μόλις είπα. Εμείς επιθυμούμε να προχωρήσουμε σε μια σφαιρική αντιμετώπιση των ζητημάτων που γεννάει η παγκόσμια κρίση, κοινωνική και πολιτική κρίση. Θέλουμε τα θέματα της ανθρωπιστικής κρίσης να συνδεθούν το συντομότερο με το δικαίωμα όλων στην εργασία και δι' αυτής στην επαναφορά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και αίσθησης συμμετοχής στη ριζική αναδιοργάνωση της ελληνικής κοινωνίας και των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Με κάθε διαθέσιμο τρόπο, αξιοποιώντας το έπακρο, τα πρόγραμμα δημοσίων δαπανών για την κοινωνική πρόνοια, με την ουσιαστική αναθεώρηση των κωδικών του ΕΣΠΑΣΕΣ, την κινητοποίηση όλων, θα ξαναχτίσουμε ένα νέο κράτος κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης. Η δική μας συμβολή σε αυτή την κατεύθυνση είναι η τρομολόγηση μιας μεγάλης μεταρρύθμισης ανασυγκρότησης και ισχυροποίησης του τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, ένα λεπτό κυρία Πρόεδρε, και των δημόσιων πολιτικών για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Θα δώσουμε ιδιαίτερα σημασία στα άτομα με αναπηρία. Είναι το 10% του πληθυσμού στη χώρα μας, είναι κατάσταση αναπηρία πολύπλευρη και πολύπλοκη, είναι δύσκολη η πραγματικότητα, σκληρή και πολλές φορές τραγική, καταπατούνται και αμφισβητούνται τα βασικά τους δικαιώματα και θα προχωρήσουμε στα εξής άμεσα μέτρα.
Πρώτον, έκδοση κάρτα αναπηρίας εν είδη ταυτότητας, η οποία θα χρησιμοποιείται για την νόμιμη απέκτηση των δικαιωμάτων ενός εκάστου εκ των ΑΜΕΑ. Δεύτερον, καταβολή των κοινωνικών επιδομάτων των ΑΜΕΑ σε σταθερή μηνιαία καθορισμένη ημερημηνία για όλη την Ελλάδα. Τρίτον, εργασιακή ασφάλεια και σταθερότητα για όλους τους εργαζόμενους στις προνοιακές δομές και στην ειδική εκπαίδευση. Θα προβούμε σε θεσμικές ενέργειες για την καταβολή των δεδουλεμένων στους απλήρωτους εργαζόμενους που παραμένουν απλήρωτοι εδώ και πολλούς μήνες. Την κοινωνική πρόνοια και τις διάφορες δομές τις κρατάει ο πατριωτισμός των εργαζομένων που είναι απλήρωτοι. Θα θεσπίσουμε την περιοδική αξιολόγηση και τον έλεγχο δομών και υπηρεσιών που απευθύνονται σε όλες αυτές τις κατηγορίες τις ευάλωτες. Θα προχωρήσουμε στην ίδρυση επαγγελματικών εργαστηρίων για την απασχόληση των ΑΜΕΑ και την προνομιακή απορρόφωση των προϊόντων τους. Τέλος, δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε τη σχολάζουσα δημόσια ακίνητη περιουσία μέσω ΕΣΠΑ σε συνεργασία με τους ΟΤΑ για στέγηση υποστηριζόμενη διαβίωση ατόμων με αναπηρία. Η οικοδόμηση ενός ενιαίου εθνικού συστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης, αυτό που εξήγηλα, απαιτείται για να αντιμετωπίσει ποια κατάσταση, αγαπητοί συνάδελφοι, ένα δεδαλώδες, πολυτυπικό και εξαιρετικά διασπαρμένο και κατακαιρματισμένο σύστημα πρόνοιας. Οι φορείς είναι κατακαιρματισμένοι σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ιδιωτικού δικαίου, σε ΜΚΟ, σε 600 περίπου πιστοποιημένους φορείς εθελοντισμού και άλλες άτυπες οργανώσεις. Έχουν συγχωνευτεί, συρρυκνωθεί, έχουν μειωθεί τα κονδύλια που τους παρέχονται. Ενώ πολλές φορές οι εργαζόμενοι σε αυτά μένουν απλήρωτοι, όπως προείπα. Θα βάλουμε σε αυτό τέλος. Απ' την άλλη, τεράστιες είναι οι αναξιοποίητες περιουσίες όλων αυτών των ιδρυμάτων, τα οποία διαχειρίζονται μεγάλες δωρεές. Όλα αυτά χρειάζονται συνολική ρύθμιση. Παράλληλα, θα θεσπίσουμε αποτελεσματικούς μηχανισμούς για τη συνεχή καταγραφή των αναγκών και για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποδοτικότητας των εφαρμοζόμενων πολιτικών. Στόχος μας είναι η δημιουργία θεσμών για την άσκηση κοινωνικού ελέγχου από την ίδια την κοινωνία. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε δηλαδή, και τελείωσα, να δώσουμε στον κάθε πολίτη τη σιγουριά ότι δεν θα είναι μόνος ούτε σήμερα στην κρίση, ούτε αύριο, και ότι θα μπορέσει να συμβάλλει με αξιοπρέπεια στο μεγάλο έργο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, το οποίο ξεκινάμε τώρα.